Καλησπέρα φίλες και φίλοι, άλλη μια Παρασκευή βράδυ, άλλο ένα Pet Story ξεκινά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Κατερίνα. Καλησπέρα Μέρη. Απόψε έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε καλεσμένους μαζί μας την κυρία Ζωή Γερουλάνου, που είναι η πρόεδρος των Σκύλων Οδηγών Ελλάδος. Mm-hmm. Και τον χειριστή σκύλων, τον κύριο Φώτη Σου. Στάθη. Συγγνώμη, Στάθη Σούλιο. Πριν πάμε όμως να τους καλωσορίσουμε, να πούμε μια ανακοίνωση, κάτι που αξίζει όλοι να το κάνουμε. Ναι. Η φιλοζωική δράση Παλαιού Φαλήρου και Νέας Μύρνης διοργανώνει αυτές τις μέρες ένα φιλανθρωπικό μπαζάρ. Mm-hmm. Για τα τετράποδα, για τα αδέσποτα. Από τις 12 Απριλίου. Από τις 12 Απριλίου. Ναι. Μέχρι τις 12 Απριλίου. Ναι, είναι από τέλος του μήνα. Από τις 11 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα. Και θεωρούμε ότι η παρουσία όλων μας, καθώς και προσφορά πραγμάτων που δεν χρειαζόμαστε, ίσως είναι πολύ σημαντική για τα αδέσποτα που τόσο πολύ μας έχουν ανάγκη, καθώς και για το σύλλογο που προσπαθούν να καλύψουν κάποιες ανάγκες τους. Ακριβώς. Και όσο ελεύθερο χρόνο έχουμε, μπορούμε να τον διαθέσουμε. Έτσι. Λοιπόν, και πάλι. Να καλησπερίσουμε και την Ντόνα, η οποία είναι μόνη της. Μας έκανε την τιμή, μας περιμένει στο σαλόνι. Ναι. Να ξεκινήσουμε από την κυρία της παρέας. Ποιο ήταν το έναυσμα για τη δημιουργία της σχολής? Ήταν ένα όραμα πολλών χρόνων, 25 χρόνων περίπου, όλων των φορέων που ασχολούνται με θέματα τυφλότητας, είτε με το συνδικαλισμό που ασχολούνται, είτε το σχολείο, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, ή ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδας. 25 χρόνια προσπαθούσαμε να βρούμε μία λύση, προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει και αυτός ο θεσμός του σκύλου οδηγού στην Ελλάδα. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα, όπου καταλήξαμε πλέον το 2007, ενωμένοι όλοι οι φορείς μαζί, να δημιουργήσουν αυτή την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και να μπορέσει να βολιδοσκοπήσουμε το πώς θα γινόταν καταρχήν η εκπαίδευση εκπαιδευτών σκύλων οδηγών. Δεν υπάρχει τεχνογνωσία στην Ελλάδα. Τη φέραμε από την Ολλανδία με έναν senior instructor, τον κύριο Peter Lazaroms, από την Ολλανδία. Έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία, 28 χρόνια. Και έτσι ξεκινήσαμε από εκπαίδευση εκπαιδευτών για να πάμε στο κομμάτι πλέον εκπαίδευση σε σκύλων οδηγών. Και έτσι αυτή ήταν το όραμα και αυτό το οποίο όλοι οι άνθρωποι με πρόβλημα όρασης θέλανε, γνωρίζανε, ότι αυτός ο θεσμός υπάρχει εδώ και 100 χρόνια στις άλλες πόλεις και στην Ευρώπη και στην Αμερική και στην Αυστραλία. Και έτσι ήταν κάτι το οποίο το τολμήσαμε όλοι φορείς μαζί, και όταν ενώνεις δυνάμεις όλα μπορούν να γίνουν. Η ισχύ εν τη ενώση, όπως λένε. Ναι, αυτό ισχύει, και ισχύει ιδιαίτερα τώρα που μας βρήκε σε πάρα πολύ δύσκολες οικονομικές στιγμές και σε στιγμές που δεν είναι εύκολο να δημιουργήσεις τέτοιου είδους καινούργιες δράσεις, καινοτομικές. Αλλά δεν μας πλώνουν οι δυσκολίες. Νομίζω ότι αυτό μας κάνει πιο δυνατούς. Περισσότερο και μας κάνει πιο δυνατούς. Ωραία. Εσείς θα μας πείτε για την Ντόνα. Καλησπέρα. Συγγνώμη. Ποια είναι η σχέση σας? Εντάξει, έχουμε σχέση λατρείας, έτσι. Έχουμε τη σχέση που έχει ο κάθε διοκτήτης σκύλου με το κατοικίδιο του, έτσι, και κάτι ακόμα περισσότερο, γιατί όπως συζητάγαμε και πριν αρχίσει η εκπομπή έξω, είναι πολύ διαφορετικό να έχεις ένα σκύλο κατοικίδιο που το έχεις μαζί σου μόνο στο σπίτι ή στις διακοπές ή τέλος πάντων κάποιες συγκεκριμένες ώρες την ημέρα, και εντελώς διαφορετικό να έχεις το σκύλο σου μαζί από το πρωί ως το βράδυ, έτσι, και να σας χωρίζει μόνο ένας ύπνος. Ναι. Οπότε η σχέση που αναπτύσσεται είναι πάρα πολύ γερή, είναι σχέση λατρείας, είναι σχέση, δεν ξέρω, ίσως δεν έχω παιδιά, αλλά ίσως να είναι σχέση γονέα με παιδί. Μάλιστα. Κάπως έτσι. Πολύ ισχυρή. Πολύ ισχυρός δεσμός, ναι. Και εγώ δεν έχω παιδιά, αλλά έχω σκύλο και πραγματικά το ίδιο νιώθω. Ακριβώς. Το ίδιο δεσμός. Ακριβώς. Και εγώ, ναι. Μπορούν όλοι οι σκύλοι να γίνουν οδηγοί τυφλών? Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Θα σας πω. Στην Ευρώπη χρησιμοποιούν και λαμπραντόρ, και λαμπραντόρ retriever, golden retriever, και βεβαίως και επιμενικούς. Είναι πολύ καλά σκυλιά. Η κάθε ράτσα έχει τις δικές του δυνατότητες. Αυτό το οποίο προσπαθήσαμε εμείς, ύστερα από διάφορες έρευνες και διάφορες ερωτηματολόγια τα οποία μπορέσαμε να κάνουμε και επαφή με το ευρύτερο κοινό πριν καν ξεκινήσουμε,
ήταν ότι είδαμε ότι αν επενδύαμε πάνω σε επιμενικά, θα έχουμε μεγάλες δυσκολίες στο να γίνουν αποδεκτά από το ευρύτερο κοινό αφενός, γιατί ο κόσμος έχει ταυτίσει τα λιπόσκυλα με ναρκωτικά, με τους σκύλους της αστυνομίας, ναι. Με τους σκύλους της αστυνομίας και κυρίως με σκύλους διάσωσης και δουλειές οι οποίες έχουν να κάνουν έτσι λίγο πιο δυνατές. Αυτό που είδαμε είναι ότι τα λαμπραντόρ είναι αποδεκτά, τα λαμπραντόρ έχουν ήπιους χαρακτήρες, πολύ εκπαιδεύσιμα, επειδή χρησιμοποιούμε την μέθοδο τη θετική με τροφή, είναι πολύ λέμαργα, βοηθάει αυτό. Αυτό είναι ένα θετικό, είναι και ένα αρνητικό. Γιατί όπως ξέρετε, επειδή αγαπάτε και ασχολείστε και με τα θέματα τα φιλοζωικά, μια μεγάλη πληγή στη χώρα είναι οι φόλες. Σωστό. Επομένως αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι δραματικό και βεβαίως τα λαμπραντόρ είναι λέμαργα και γι' αυτό και μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους προσπαθούν να μην μπορέσουν να τρώνε από κάτω ή από χέρια άλλων. Ναι, αυτό είναι λίγο... Θέλετε να απαντήσετε βεβαίως. Κύριε, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Άλλη μόνο. Δυστυχώς το κινητό είναι... Ζωντανή εκπομπή, είμαστε, συμβαίνουν αυτά. Είναι 24 ώρες το 24 ώρα, γιατί μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Δεν πειράζει, βέβαια. Με 21 σκύλους στη δυναμική του κέντρου, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να κλείσει αυτό το κινητό. Λογικό το βρίσκω. Συγγνώμη. Να ρωτήσουμε περίπου σε ποια ηλικία δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει όλο αυτό για ένα σκύλο οδηγό. Πρώτον να σας πω λίγο έτσι πολύ γρήγορα τη διαδικασία πώς γίνεται. Ναι, βασικά από μία οποιαδήποτε γένα, στις πρώτες 40 μέρες θα πάει ο εκπαιδευτής να μπορέσει να διαλέξει κάποια από τα κουτάβια. Συνήθως έχουμε 9 κουτάβια σε κάθε γένα, 8 με 10 κουτάβια. Θα διαλέξει 2, ελέγχοντας και κοιτάζοντας πώς ακριβώς λειτουργούν μαζί με την υπόλοιπη ομάδα των αδελφών τους και με τη μητέρα. Στις 40 μέρες, αφού τελειώσουν οι 40 μέρες, γίνεται η δεύτερη επίσκεψη στον εκτροφέα, να μπορέσουν να πιάσουν περισσότερο χαρακτήρες και στοιχεία του χαρακτήρος. Εκείνοι γνωρίζουν, είναι εκπαιδευτές σκύλων, και βεβαίως έχουν τελειώσει τώρα και την εκπαίδευση τους 5 χρόνια βάσει των κριτηρίων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκύλων Οδηγών, εκπαιδευμένοι από τον κύριο Πίτερ Λάζαρομς, ο οποίος είναι με μεγάλη εμπειρία 30 χρόνων στο εξωτερικό, έχει τη δική του σχολή στην Ολλανδία και βγάζει 100 σκυλιά το χρόνο, οπότε καταλαβαίνετε η εμπειρία του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ναι. Και αφού γίνει αυτή η πρώτη επιλογή, πηγαίνουμε μετά και παραλαμβάνουμε τα κουτάβια στην ηλικία περίπου των 2,5 με 3 μηνών, όπου εκεί γίνεται και τελική επιλογή ποιο κουτάβι θα πάρουμε. Μετά αυτά τα κουταβάκια τα παραδίδουμε σε ανάδοχες οικογένειες, οι οποίες είναι οικογένειες όπως εσείς και εμείς και όλοι μας, με πολύ φιλοζωικά αισθήματα, με υπερβολική αγάπη και βέβαια προετοιμασμένοι όλοι ότι μετά από 12-14 μήνες θα παραδώσουν αυτά τα κουτάβια πολύ καλά κοινωνικοποιημένα και με πολύ λίγο, με λίγες εντολές εκπαίδευσης, πολύ λίγες, κυρίως πολύ αγάπη και πολύ κοινωνικοποίηση και τα έχουν εκθέσει σε πάρα πολλά, πώς να σας πω, συνθήκες, δηλαδή και σε συνθήκες ας πούμε το Μεγάλο Σάββατο με τα βεγγαλικά θορύβους και σε μαγαζιά και σε σκάλες και μέσα μαζικής μεταφοράς και τα λοιπά. Και μετά έρχονται στα χέρια των εκπαιδευτών, σκύλων οδηγών. Οπότε εκεί πλέον ξεκινάει η ουσιαστική εκπαίδευση του σκύλου οδηγού, στις τεχνικές πλέον που έχουν να κάνουν με την οδήγηση και που διαρκούν περίπου στην Ελλάδα από 10 έως 12 μήνες. Εξαρτάται από τις συνθήκες, εξαρτάται από το σε ποιες περιοχές θα κινηθούν και μετά είναι και το πιο δύσκολο και βέβαια το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, το πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, στο να γίνει το πάντρεμα του σκύλου οδηγού, του εκπαιδευμένου πλέον σκύλου οδηγού, με ένα άτομο με πρόβλημα όρασης. Αυτό περίπου διαρκεί περίπου 1 με 1,5 μήνα, έτσι δεν είναι, κύριε Σούλιο? Αυτό είναι κάτι το οποίο δουλεύεται με τον εκπαιδευτή σκύλων οδηγών και με τους χειριστές και εάν αυτό ταιριάξει και πάει καλά, τότε έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μια πολύ ωραία ομάδα
και να αρχίσουν πλέον να κυκλοφορούν και να αρχίσει το δέσιμο και, και στη δουλειά και στην καθημερινότητά τους. Ναι. Πρέπει να πούμε ότι οι εκπαιδευτές δεν αφήνουν τους χειριστές μόνος τους, δηλαδή δεν σημαίνει ότι δώσαμε ένα σκύλο οδηγό και δεν ασχολούνται οι εκπαιδευτές μαζί τους. Mm-hmm. Πέρα από τα στάνταρ της Διεθνούς Ομοσπονδίας που λέει ότι μετά από ένα μήνα, μετά από έξι μήνες, κάθε χρόνο, mm-hmm. η επαφή που έχουν οι χειριστές με τους εκπαιδευτές είναι πάρα πολύ στενή. Οποιοδήποτε θέμα αντιμετωπίσουν, το συζητάνε μαζί τους. Επομένως, ξέρουν και γνωρίζουν ότι έχουν ένα κέντρο με σωστά εκπαιδευμένους εκπαιδευτές που μπορούν να τους στηρίξουν ανά πάσα στιγμή. Μάλιστα, οπότε σαν ηλικία είναι περίπου, περίπου δύο χρονών, δύο μηνών, εξαρτάται από το χαρακτήρα του σκύλου mm-hmm. και εξαρτάται πώς πάει η εκπαίδευση. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, υπάρχει κριτήριο αν είναι θηλυκό ή αρσενικό ή δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο? Νομίζω, δεν είμαι εκπαιδεύτρια, mm-hmm. αλλά από αυτά που γνωρίζω είναι ότι έχει να κάνει κυρίως με την προσωπικότητα του κάθε σκύλου mm-hmm. και το χαρακτήρα κάθε σκύλου. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Θα μας περιγράψετε λίγο μια μέρα, μια ολόκληρη μέρα, τι κάνετε από το πρωί? Με το σκύλο γενικότερα. Με το σκύλο. Αυτό εξαρτάται από τις δραστηριότητες που έχει το κάθε άτομο. Εγώ, για παράδειγμα, ξυπνάω το πρωί, πηγαίνουμε με το σκύλο στη δουλειά. Ο σκύλος με περιμένει όση ώρα εγώ δουλεύω στο γραφείο μου, έχει το κρεβατάκι του και κοιμάται και περιμένει. Και μετά γυρνάμε σπίτι και συνεχίζουν οι υπόλοιπες δραστηριότητες που έχει ο καθένας το απόγευμα. Άλλος μπορεί να μαθαίνει μια ξένη γλώσσα, άλλος μπορεί να έχει μια δεύτερη δουλειά, άλλος μπορεί να ασχολείται με τον αθλητισμό. Το οτιδήποτε έχεις, σε συνοδεύει ο σκύλος. Και από εκεί και πέρα, κάποιες μέρες την εβδομάδα θα έρθει να βγεις κάποια βόλτα, ρε παιδί μου, να πας κάπου να φας, να πας να πιεις ένα καφέ. Ο σκύλος όπου και να πας είναι μαζί σου. Ναι. Έρχεται μαζί σου, για παράδειγμα, στο καφέ. Κάθεται δίπλα σου και σε περιμένει. Ξαπλώνει και κοιμάται και περιμένει μέχρι να φύγετε. Τέλος πάντων, πας να φας, το ίδιο πράγμα. Κάθεται κάτω από την καρέκλα σου και περιμένει. Ούτε ενοχλεί, ούτε έχει κάποιο πρόβλημα. Είναι αυτό που αρέσει του σκύλου, είναι να είναι μαζί σου οπουδήποτε. Δηλαδή, προτιμάει ο σκύλος να έρθει μαζί σου ακόμα και σε ένα μέρος που δεν του αρέσει τόσο, είτε επειδή έχει φασαρία, είτε επειδή. Για τον οποιοδήποτε λόγο, τέλος πάντων, παρά να κάτσει στο σπίτι μόνος του. Ναι, ναι, ναι. Επιτρέπεται η πρόσβαση παντού και στους σκύλους οδηγούς? Σύμφωνα με τον νόμο, ναι. Ξέρουμε ότι στα νοσοκομεία πλέον επιτρέπεται. Είχαν γίνει πριν μερικούς μήνες κάποια επεισόδια σε κάποια τρόλε ή σε κάποια λεωφορεία με σκύλους οδηγούς πάντα. Γίνονται συνεχώς και δυστυχώς συνεχίζουν και γίνονται από ό,τι μαθαίνω. Ο νόμος μας καλύπτει απόλυτα, αλλά δεν μπορείς. Είναι ακόμα πολύ νωρίς για όλους μας. Έτσι είναι πολύ λίγα τα χρόνια που υπάρχει ο θεσμός του σκύλου οδηγού στην Ελλάδα. Οπότε πρέπει να κάνουμε υπομονή, ώσπου να το μάθει ακόμα περισσότερος κόσμος και μέχρι τελικά να γίνει στην Ελλάδα όπως και στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού. Η διαφορά με την Ελλάδα, με κάποιες από τις υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού, είναι ότι εδώ υπάρχουν και νόμοι. Στο εξωτερικό, για παράδειγμα, έχω την εντύπωση, στη Γερμανία θεωρείται τόσο αυτονόητο που δεν υπάρχει καν νόμος. Έτσι. Δεν υπάρχει λόγος καν να υπάρχει νόμος. Ναι, ναι. Αυτό Μάλιστα. που θέλω να διευκρινίσω και να πω είναι ότι στην αρχή, όταν ξεκίνησαν οι σκύλοι οδηγοί, να πούμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δύο σχολές. Mm-hmm. Υπάρχει το Κέντρο Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος, που είναι όλοι οι φορείς τυφλότητας εταίροι στην αστική με κερδοσκοπική εταιρεία, και υπάρχει και η Σχολή Σκύλων Οδηγών Λάρα. Mm-hmm. Επομένως, είμαστε δύο σχολές. Να πούμε ότι είναι πολύ λίγοι οι σκύλοι οδηγοί. Συγκριτικά, αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν συνολικά από τις δύο σχολές 5 περίπου ή 6 από την σχολή Λάρα και από μας 6 σκύλοι οδηγοί, και τώρα παραδίδουμε άλλους 4 και ίσως και 5 σκύλους οδηγούς μέχρι τέλος Μαΐου. Σύνολο, δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε για 11 ενεργά σκυλιά σκύλους οδηγούς στη χώρα, που καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μικρό αριθμός. Παρόλα αυτά, η προσπάθεια που γίνεται είναι να μπορέσουμε να, πρώτον, να επιβάλλουμε τον νόμο, mm-hmm. το 3868 του 2010. Mm-hmm. Σιγά σιγά, σήμερα που μιλάμε, πιστεύουμε ότι και με τα διάφορα γεγονότα που έχουν συμβεί και συμβαίνουν, όπως σας είπε ο κύριος Χουλίος, δυστυχώς συνέχεια, είναι ότι ο θεσμός, η ομάδα, σκύλος οδηγός με χειριστή, είναι πιο αποδεκτό πλέον σιγά σιγά.
Αρχίζει δηλαδή και γίνεται κατανοητό. Ναι. Εκεί που έχουμε μεγαλύτερες δυσκολίες αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε να το καταφέρουμε, είναι στις άλλες ομάδες, δηλαδή στις ομάδες των αναδόχων εθελοντών με τα κουτάβια και των εκπαιδευτών με τα εκπαιδευόμενα σκυλιά για σκύλους οδηγούς. Υπάρχουν οι νόμοι, έχουν γίνει το 14, είναι ο 42-35 και ο 42-38, που λένε ότι οι εκπαιδευόμενοι σκύλοι για σκύλους οδηγούς και σκύλους βοηθείας έχουν τα ίδια δικαιώματα στην πρόσβαση που έχουν και οι σκύλοι οδηγοί. Χωρίς φήμωτρο και χωρίς, πώς το λένε, χωρίς να είναι μέσα σε κλουβάκι. Κλουβί, ναι. Έτσι. Αυτό είναι πιο δύσκολο να γίνει αποδεκτό. Μα το φήμωτρο, συγγνώμη, σας διακόπτω, το φήμωτρο δεν ισχύει μόνο για τους άγριους σκύλους, γιατί νομίζω το λαμπραντόρ, για ποιο λόγο να όχι, του βάλουμε φήμωτρο. Δυστυχώς στα δεσποζόμενα, όταν υποτίθεται ότι πρέπει να είναι, υπάρχει το θέμα του φήμωτρου. Στους σκύλους οδηγούς και στα εκπαιδευόμενα σκυλιά απαγορεύεται ρητά και γι' αυτό και ο νόμος έχει βγει τροποποίηση του νόμου και απαγορεύει να οποιοδήποτε μέγεθος και αν έχει ο σκύλος, είτε είναι ένα λαμπραντόρ το οποίο είναι 25 κιλά, είτε είναι ένα λαμπραντόρ που είναι 35-40 κιλά, έχει ακριβώς την ίδια πρόσβαση χωρίς φήμωτρο και χωρίς κλουβί. Αυτό σιγά σιγά και με τις επαφές που κάνουμε όλοι μας, προσπαθούμε να το περάσουμε. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, υπήρχε μια συνάντηση πολύ σοβαρή με έναν από τους φορείς που έχουν να κάνουν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και θεωρούμε ότι αυτός και αυτό θα περάσει όπως έχουν περάσει και το θέμα της ομάδας χειριστής και σκύλους οδηγός. Ναι. Ξέρετε, οι φορείς, οι οργανισμοί το δέχονται. Ναι. Το πρόβλημα είναι στους εργαζόμενους. Και όταν υπάρχουν 4.000 οδηγοί, καταλαβαίνετε ότι σίγουρα μέσα σε αυτούς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούν, όπως παραδείγματος χάρη στις αναγγελίες των στάσεων, υπάρχει. Υπάρχει όλη η καλή διάθεση της τηλεματικής και έχουν ξοδευτεί πάρα πολλά χρήματα. Υπάρχουν όμως οδηγοί οι οποίοι κλείνουν τις αναγγελίες των στάσεων. Σωστό. Και ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ βασικό για έναν άνθρωπο με πρόβλημα όρασης να γνωρίζει τη στάση, ποια είναι η επόμενη στάση. Ο κύριος Φούλιος μπορεί να σας το επιβεβαιώσει ακόμα περισσότερο. Βέβαια. Είναι πάρα πολύ, είναι κέραιο σημείο αυτό το πράγμα στην κυκλοφορία ενός ανθρώπου με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά ο οδηγός δεν θέλει να ενοχλείται. Και αυτό πρέπει σιγά σιγά οι φορείς να δουν πώς θα μπορέσουν να το εξαλείψουν. Όχι να το διορθώσουν. Βέβαια, είναι απαραίτητο. Να το, πολύ σωστά. Έτσι. Μάλιστα. Ναι, επανέλθω. Σε εσάς με την Τόνα σας έχουν απαγορεύσει κάπου την είσοδο? Φυσικά. Φυσικά. Είχα την Τόνα, έχω την εντύπωση, ένα μήνα, ενάμιση το πολύ, και δεν ήθελα να με βάλει μέσα ο οδηγός λεωφορείου αν δεν είχα φήμωτρο. Δεν ήθελε να με βάλει καν μέσα. Εγώ μπήκα μέσα, τέλος πάντων. Στο τέλος αναγκαστήκαμε και φωνάξαμε την αστυνομία. Το θυμάται η κυρία Γερουλάνου σίγουρα το γεγονός, γιατί ήρθε και η κυρία Γερουλάνου στο τμήμα, τέλος πάντων, και. Ναι. Δυστυχώς. Το περιστατικό που είχε γίνει πέρυσι. Όχι, το περιστατικό πέρυσι ήταν με την πρόεδρο της σχολής Λάρας, την κυρία Άννα Μαρία Γκέρτσου. Εμείς είχαμε προηγηθεί και είχαμε φτάσει. Και πώς κατέληξε δηλαδή τελικά το γεγονός όλο αυτό το συμβάν, τι έγινε? Καταλήξαμε ότι έγινε πάρα πολύ μεγάλη επίπληξη στον οδηγό. Δεν ξέρω τι ακριβώς ποινή του δόθηκε, πάντως του δόθηκε. Και βεβαίως οι αστυνομικοί κατάλαβαν όταν πήγα σαν πρόεδρος του κέντρου στο αστυνομικό τμήμα της Καλλιθέας με τους νόμους και με τα όλα, ότι δεν είχε κανένα δικαίωμα ο οδηγός να αρνηθεί αυτή την πρόσβαση. Ελπίζουμε να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιποι οδηγοί. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε από κοινού είναι ότι προσπαθούμε να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται και το συνδικάτο τους και την διοίκηση και τους οδηγούς, και νομίζω ότι όλη αυτή η συνεχής προβολή του θέματος και η συνεχής προβολή του νέου συνοδοιπόρου στην καθημερινότητά μας πλέον στην Ελλάδα της ομάδας χειριστής και σκύλος οδηγός, πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αλλάξει η νοοτροπία. Αυτό το οποίο προσπαθούμε επίσης σαν κέντρο και δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί θεωρούμε ότι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση είναι το α και το ω, είναι ότι ξεκινάμε από τις μικρές ηλικίες. Πάμε σε όλα τα σχολεία.
ενημερώνουμε όλες τις τάξεις, ενημερώνουμε τα πανεπιστήμια, ενημερώνουμε κολέγια, ενημερώνουμε το ευρύτερο κοινό. Πολλές φορές ζητάμε από το Δήμο της Αθήνας να μας δώσει παραδείγματος χάρη την πλατεία Κλαθμόνος για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε κοινό που δεν μπορούμε να το πλησιάσουμε διαφορετικά, τους περαστικούς. Είμαστε ακριβώς απέναντι από τις στάσεις όλων των λεωφορείων και των τρόλεων στην Κλαθμόνος, οπότε υπάρχει μια ευαισθητοποίηση. Οι εκπαιδευτές μπαίνουν, βγαίνουν. Ναι. Έτσι ώστε να αρχίσει αυτό να γίνεται κατανοητό και να αρχίσει να το βλέπει ο κόσμος. Σήμερα, ας πούμε, κάναμε μια συνεννόηση να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε ακόμα περισσότερο το ευρύτερο κοινό με τους οργανισμούς. Θεωρώ ότι χρειάζεται πολλή δουλειά, χρειάζεται συνεχής επανάληψη. Είμαστε εδώ, είναι εδώ η ομάδα, δουλεύει, παλεύει για την ανεξαρτησία της. Οφείλουμε να τους σεβόμαστε. Μία λέξη, σεβασμός. Mm-hmm. Αυτό είναι το πάνω, αυτό το καταλάβουμε και αυτό προσπαθούμε να το δώσουμε σε όλα τα επίπεδα, όπου και αν βρισκόμαστε. Η αντίδραση των νέων παιδιών που είπατε ότι θέλετε στη σχολή. Πολύ θετική. Πάρα πολύ θετική. Μας έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι γνωρίζουν. Ναι. Αρχίζει δηλαδή αυτό και γίνεται γνωστό ότι δεν πρέπει να αγγίζουν ένα σκυλοδηγό όταν θα τον δούνε, ότι δεν πρέπει να του δώσουν ένα φάιλ, δεν πρέπει να του μιλήσουν με το όνομά τους γιατί θα αποσπαστεί η προσοχή τους. Αρχίζει και γίνεται κατανοητό, γιατί ξέρετε τα παιδιά είναι μια πάρα πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο εντός εισαγωγικών εργαλείο να διοχετεύει γνώση, ναι, και να ευαισθητοποιεί. Mm-hmm. Διότι μιλώντας τα παιδιά αμέσως θα το πούν στους φίλους τους, εντυπωσιάζονται. Παραδείγματος χάρη είχαμε πάει σε ένα σχολείο εδώ της Νέας Μύρνης, 350 παιδιά, τα οποία κάναμε μια πίστα κάτω στο γήπεδο, δείξαμε τι σημαίνει σκύλος οδηγός, ποιες είναι οι δυνατότητες του σκύλου οδηγού, mm-hmm. μίλησαν άνθρωποι για τις αξίες και το τι ακριβώς κάνει ένας σκύλος οδηγός, πώς προσφέρει στην ανεξαρτησία ενός τυφλού ανθρώπου, και όλοι αυτοί φανταστείτε ότι μοιραστήκαν γύρω στα 400 φυλάδια. Έχουμε φτιάξει ένα μικρό φυλάδιο το οποίο έχει να κάνει με το πρόγραμμα που μας έχει εγκρίνει το Υπουργείο Παιδείας, το Αγαπάμε Σκύλους Οδηγούς, που ξεκινάμε και με ζωγραφιές και με τα πάντα για να πλησιάσουμε τα παιδιά. Ναι. Εκεί μέσα υπάρχουν τι πρέπει να κάνουμε, τι δεν πρέπει να κάνουμε. Έτσι όλο αυτό κυκλοφορεί. Και αυτό όσο πιο πολύ πάμε, έρχονται και εκείνοι σε εμάς, ζητούν να πάμε, και με αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι σιγά σιγά η ευαισθητοποίηση πιάνει το. Ναι. Πολύ ωραίο, πολύ αισιόδοξο αυτό. Βέβαια. Οπότε στα σχολεία πηγαίνετε με δική σας πρωτοβουλία ή αν σας καλέσουν? Ουσιαστικά πριν από μερικά χρόνια, δηλαδή μέχρι και πέρσι, εμείς ξεκινούσαμε με το που παίρναμε την έγκριση του Υπουργείου και ενημερώναμε τα σχολεία ότι έχουμε την έγκριση του Υπουργείου και μπορείτε να μας καλέσετε να έρθουμε. Φέτος μας καλούν εκείνοι χωρίς να κάνουμε καμία ανακοίνωση, mm-hmm. γιατί πλέον αυτό πάει από στόμα σε στόμα και όλοι θέλουν να πάμε και να ενημερώσουμε. Το πολύ καλό είναι ότι είναι πάρα πολλά τα δημόσια σχολεία, ναι, τα οποία μας καλούν γι' αυτό, και είναι πολύ σημαντικό. Βρίσκουμε καταπληκτικούς δασκάλους, ενημερωμένους δασκάλους, και αυτό είναι το αισιόδοξο κομμάτι. Ναι. Και βέβαια τα παιδιά είναι τόσο αγνά που ο διάλογος μαζί τους είναι πάρα πολύ σημαντικός, διότι ενδιαφέρονται και για τα ενδιαφέροντα των τυφλών ανθρώπων και για τη ζωή των τυφλών ανθρώπων, και παράλληλα κοντά μας συνήθως, εάν με χειριστές δεν μπορούν να είναι γιατί δουλεύουν, έρχονται και άτομα με πρόβλημα όρασης, οπότε τα παιδιά παίρνουν τις απαντήσεις από τους ίδιους ενδιαφερόμενους, από τα ίδια τα άτομα με πρόβλημα όρασης, mm-hmm. οπότε ο διάλογος έχει πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε συγκεκριμένα για τον όρο χειριστής, γιατί χρησιμοποιείται όρος χειριστής? Στάθη. Ναι. Παύλα, Φώτη. Πατατάσο, δεν ξέρω. Όλα είναι Πάσχα, προσέξτε. Ακριβώς. Να του κάνετε δώρα. Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Ναι, παπούτσια, κατά πρώτο λόγο. Έτσι πρέπει να πάει ο Θερανόνι. Γιατί λέμε τον όρος χειριστής.
ετυμολογικά πώς θες να στο γιατί εσύ είσαι αυτός ο οποίος χειρίζεται το σκύλο, αυτός ναι. ο, τον οποίο ο σκύλος τον βοηθάει τέλος πάντων, ο οποίος δίνει την εντολή στο σκύλο, γιατί ο σκύλος δεν σε πηγαίνει πουθενά μόνος του, έτσι? Ναι, φυσικά. Ο σκύλος δεν είναι μηχάνημα που να ξέρει να του λέει, ας πούμε, πήγαινε με στο σπίτι, πήγαινε με σχολείο, πήγαινε με στη δουλειά και να ξέρει να σε πάει από μόνος του. Mm-hmm. Εσύ πρέπει να του πεις και να ξέρεις πού πρέπει να πας. Να τον καθοδηγείς. Οπότε εσύ τον καθοδηγείς στην πραγματικότητα. Ναι. Αυτός για σένα απλά αποφεύγει τα εμπόδια. Μάλιστα. Και σου βρίσκει κάποια συγκεκριμένα σημεία, κάποια συγκεκριμένα spots, για παράδειγμα, που θες. Μπορείς να του πεις, βρες μου σκάλα, βρες μου πόρτα, βρες μου το φανάρι, ξέρω, βρες μου τη στάση του λεωφορείου. Βρες ναι. μου θέση ακόμα στο λεωφορείο, έτσι. Ναι. Οπότε εσύ είσαι αυτός ο οποίος πρέπει να ξέρει τι θα πει στο σκύλο και ο σκύλος ακολουθεί τις δικές σου εντολές. Μάλιστα. Πριν καταλήξει στο σπίτι κάποιου χειριστή, ναι. υπάρχουν συναντήσεις, ναι. προηγούνται συναντήσεις, κάποια προσαρμογή? Ναι, είχαμε κάνει κάποιες συναντήσεις έτσι ώστε να γνωρίσω εγώ το σκύλο και να γνωρίσει και ο σκύλος εμένα, γιατί πρέπει να δούμε αν ταιριάζουμε με το σκύλο, σαν χαρακτήρες πρώτα απ' όλα, έτσι. Ναι. Είναι το πάντρεμα, συγγνώμη που σας διακόπτω, που είπατε προηγουμένως. Ακριβώς. Και μου είχαν φέρει κάποιες φορές το σκύλο σπίτι η εκπαιδεύτρια συγκεκριμένα, για να παίξω με το σκύλο, να δω το σκύλο, να γνωρίσω το σκύλο, να γνωρίσει και ο σκύλος και εμένα και το σπίτι μου. Mm-hmm. Και είχαμε πάει κάποιες βόλτες με το λουρί, είχαμε κάνει κάποια μαθήματα για να μάθω να του δίνω κάποιες εντολές βασικής υπακοής, τέλος πάντων. Παίξαμε και πολλές φορές με την Ντόνα, έτσι ώστε να εξοικειωθεί και αυτή και να καταλάβει και να καταλάβω εγώ τι είναι η Ντόνα. Ναι. Οπότε κάπως έτσι. Εκπαιδεύεται είναι... και η υπόλοιπη οικογένεια μαζί με τον χειριστή? Όχι, η υπόλοιπη οικογένεια, εγώ δεν μένω με οικογένεια, οπότε... Για κάποιον που μένει με την οικογένειά ναι, του. Ναι, δεν χρειάζεται να εκπαιδευτεί η οικογένεια, απλά η οικογένεια ξέρει ότι εσύ είσαι ο χειριστής του σκύλου, εσύ είσαι αυτός που κάνει κουμάντο τέλος πάντων στο σκύλο, mm-hmm. και δεν χρειάζεται να ανακατεύεται κανένα στη σχέση σου με το σκύλο και σε αυτό που πρέπει να κάνει ο σκύλος τέλος πάντων, έτσι. Μόνο την ώρα που γίνεται κατοικίδιο ο σκύλος οδηγός, δηλαδή μέσα στο σπίτι είναι κατοικίδιο ο σκύλος οδηγός, ναι. τότε και όλη η οικογένεια, όταν επισκέπτονται οι φίλοι και τα λοιπά, mm-hmm. Συμπεριφέρονται σαν ένα κατοικίδιο. Αλλά πάντα τον πρώτο λόγο τον έχει ο χειριστής, είναι πολύ βασικό αυτό. Και να πω το εξής, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό που είπε ο κ. Σούλος, γιατί είναι χειριστές και χειρίζονται τα σκυλιά, ναι. ότι για να πάρει κανείς ένα σκύλο οδηγό, πρέπει να είναι ο ίδιος πολύ καλός γνώστης του λευκού μπαστουνιού. Δηλαδή να ξέρει πολύ καλή κινητικότητα και πολύ καλό προσανατολισμό. Εάν ένα άτομο με πρόβλημα όρασης δεν γνωρίζει καλή κινητικότητα και δεν γνωρίζει καλό προσανατολισμό, δεν μπορεί να πάρει ένα σκύλο οδηγό. Ο σκύλος οδηγός δεν είναι υποκατάστατο. Δεν είναι ένα GPS. Δεν παίρνει τις αποφάσεις του αν θα περάσει, παραδείγματος, κάνει ένα δρόμο ή όχι, τον έχει ο χειριστής. Μόνο αν ο σκύλος θεωρήσει ότι έδωσε λάθος εντολή ο χειριστής και βλέπει κίνδυνο, τότε θα κάνει την ανυπακοή και δεν θα του επιτρέψει να περάσει, αλλά θα πρέπει να κρίνει ο χειριστής γιατί έγινε αυτό. Γι' αυτό πολλοί νομίζουν ότι όταν πάρουν ένα σκύλο οδηγό, πλέον δεν χρειάζονται ούτε το μπαστούνι τους, ούτε τίποτα. Δεν είναι έτσι. Ο χειριστής έχει τον πρώτο λόγο. Ο χειριστής δίνει τις εντολές και ο σκύλος οδηγός είναι αυτός που έχει μάθει να αποφεύγει τα πάντα, πολλά εμπόδια ψηλά, ναι. μέχρι 2 μέτρα, και βέβαια πάρα πολύ σημαντικό ότι αν ομιγαίνει το παραδείγματος κάνει πολύ μεγάλο θέμα, είναι τα υβριδικά αυτοκίνητα. Δεν ακούω. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο χειριστής όταν δώσει εντολή να περάσει, εκείνη την ώρα όμως περνάει ένα υβριδικό αυτοκίνητο και δεν το έχει αντιληφθεί, ο σκύλος πρέπει να μπει μπροστά του και να μην του επιτρέψει να περάσει. Και αυτό είναι μέσα στην εκπαίδευση των 10 μηνών που τη μαθαίνουν, και αυτή είναι και η δύσκολη εκπαίδευση να αποφεύγουν όλα τα εμπόδια τα οποία σε αυτή τη χώρα είναι πάρα πολλά. Μπορούμε να πούμε ότι είναι και φύλακας άγγελος. Ναι, είναι σωστή η λέξη που είπες. Νομίζω. Είναι η δουλειά τους, εκπαιδεύονται γι' αυτό, είναι λαμπραντόρ τα οποία ο χαρακτήρας τους δέχεται να μάθει πάρα πολλά πράγματα. Σωστό. Με την τροφή μπορείς να κάνεις θαύματα στα λαμπραντόρ. Επομένως αυτή η θετική εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική και είναι προς όφελος της ανεξαρτησίας με ασφάλεια των ατόμων με πρόβλημα όρασης.
Να ρωτήσω κάτι σε σχέση με το προηγούμενο που λέγαμε. Δηλαδή, αν κάποιος στην περίοδο προσαρμογής με το σκύλο δει ότι δεν ταιριάζει, ποιες είναι οι αντιδράσεις του σκύλου, πώς μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε ότι δεν ταιριάζει και εκείνος. Ότι δεν ταιριάζει ο σκύλος ή δεν ταιριάζει ο χειριστής με το σκύλο. Ανάλογα, δεν ξέρω αν τύχει αν και τα δύο. Αν τύχει εσύ με το σκύλο, το καταλαβαίνεις και το λες. Ας πούμε ότι αυτός ο σκύλος δεν μου αρέσει γιατί είναι υπερκινητικός, γιατί είναι ξέρω εγώ, πολύ ήσυχος, γιατί είναι το οτιδήποτε σε ενοχλεί στο σκύλο. Ο σκύλος, άμα δεν ταιριάξει μαζί σου, δεν θα σε πλησιάσει. Δεν θα κάτσει να παίξει μαζί σου. Δεν θα σε ακούσει στις εντολές που θα του δώσεις. Ναι. Και από εκεί και πέρα ξέρει καλύτερα και η κυρία Γερουλάνα. Και βέβαια είναι πολύ σημαντική εκεί η απόφαση του εκπαιδευτού εάν θα συνεχίσει αυτό εντός αγωγικών το πάντρεμα, να δημιουργήσει μια ομάδα ή όχι. Διότι ο βασικός στόχος είναι να δημιουργηθεί μια πολύ καλά δεμένη ομάδα για να μπορέσει να δουλέψει σωστά μαζί. Όλα αυτά τα έξοδα της εκπαίδευσης και όλα αυτά πώς καλύπτονται? Κοιτάξτε να δείτε, η βασική εκπαίδευση που ουσιαστικά έγινε στους εκπαιδευτές, αυτή η πενταετία, καλύφθηκε από χορηγία και όλες έχουμε τη μεγάλη τύχη να έχουμε την κάλυψη της τροφής και του εξοπλισμού για κάθε σκύλο. Ναι. Ας πούμε αυτή τη στιγμή έχουμε 21 σκυλιά. Η τροφή των 21 σκύλων, συν όλος ο εξοπλισμός, συν οι διάφορες λιγουριές, συν τα κολάρα τους, συν τα παιχνίδια τους όλα, είναι μια πολύ μεγάλη χορηγία της Petline, ανώνυμης εταιρείας Dorcas AVE, που είναι πραγματικοί συμπαραστάτες δίπλα μας στα πάντα, που την ημέρα που ξεκινήσαμε να έχουμε σκυλιά. Και βέβαια έχουμε συμπαραστάτη μας και την Bayer, η οποία μας δίνει όλα τα κολάρα που έχουν να κάνουν για τα αντιπαρασιτικά και τις αμπούλες και τα λοιπά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν έχει κανείς δυναμικά κοντά του εταιρείες οι οποίες στηρίζουν και επίσης πολύ καλούς μικροχορηγούς, μικροδωρητές, σιγά σιγά μπορείς να αντέξεις. Το μεγάλο κόστος ξεκινάει από το 2018 που πλέον οι εκπαιδευτές μας θα πρέπει να αρχίσουν να πληρώνονται. Διότι μέχρι τώρα εκπαιδευόντουσαν. Άρα λοιπόν ήταν στην εκπαίδευσή τους μέσα η εκπαίδευση που κάνανε και η παρακολούθηση που κάνανε από το 18 όμως, αρχές του 18 θα πρέπει να αρχίσουν να πληρώνονται και εκείνοι σαν εργαζόμενοι, γιατί τελειώσαν την εκπαίδευσή τους, ναι, πλέον ολοκληρωμένοι εκπαιδευτές. Εκεί πλέον τα κόστη ανεβαίνουν και αυτή είναι η μεγάλη αγωνία και η μεγάλη, αν θέλετε, προσπάθεια του κέντρου και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και όλων των φίλων που βρίσκονται γύρω μας, να μπορούμε να βρούμε χορηγίες, δωρεές, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα τα οποία είναι ουσιαστικά και πολύ δυνατά. Το γεγονός ότι είμαστε λίγοι, είμαστε εθελοντές, πολλοί, και η πολλή δουλειά γίνεται από εθελοντές, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, διότι παραδείγματος χάρη δεν έχουμε ένα στημένο γραφείο με γραμματείς, με ανθρώπους οι οποίοι να πληρώνονται, οπότε να ανεβαίνουν τα κόστη. Γι' αυτό το λόγο προς το παρόν τουλάχιστον μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Από το 18 θα χρειαστούμε περισσότερη οικονομική στήριξη από πολλοί κόσμο. Εφόσον το αναφέρατε, από πόσα μέλη δηλαδή απαριθμείτε? Τι εννοείτε? Και το συμβούλιο που αναφέρατε, από το πόσα μέλη? Το συμβούλιο είναι όλοι οι εκπρόσωποι των εταίρων. Οι εταίροι είναι, να τους ονομάσουμε κιόλας, είναι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, η ΕΣΑΜΕΑ, είναι η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, είναι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών, είναι ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, εδώ στην Καλλιτεχνική, είναι το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών και είναι και το Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Σκύλων που είναι στον Άλαμο. Είναι λοιπόν 6 φορείς τυφλότητας, είναι ένας φορέας που έχει να κάνει με εκπαίδευση σκύλων με μεγάλη εμπειρία, 30 χρόνια και εκείνος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλοι μαζί, οι εταίροι και οι εκπρόσωποι τους, καθενός, αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και την Πανελλήνια Ένωση Εμπλούτους Τροειδοπαθών, που και αυτοί είναι μαζί. Όλοι αυτοί οι φορείς βοηθούν στο να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε από τα θέματα της νομοθεσίας, τα προβλήματα που δημιουργούνται σχεδόν σε καθημερινή βάση. Και όλη αυτή η προσπάθεια είναι να μπορέσει να γίνει στο τέλος ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο να καθορίζει πρώτον ακριβώς πώς είναι όλο αυτό το
το οικοδόμημα mm-hmm. και για τους σκύλους οδηγούς και για τους σκύλους βοήθειες. Γιατί αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι ουσιαστικά ένα 30% mm-hmm. από τους σκύλους οδηγούς δεν βγαίνουν σκύλοι οδηγοί. Δεν βγαίνουν όλοι. Ναι, και αυτό έχει να κάνει είτε στον πρώτο χρόνο ανακαλυφθούν θέματα υγείας, είτε δυσπρασίες, είτε ναι. προβλήματα με τα μάτια, είτε θέματα συμπεριφοράς. Θα σας πω ότι από τα 21 μας σκυλιά, ήδη δύο έχουν απορριφθεί. Και ένα τρίτο, παρόλο που ήταν 1,5 χρόνο σκύλος οδηγός, ναι. έκανε νόσο Άντισον και αναγκαστήκαμε να το αποσύρουμε μετά από 1,5 χρόνο που έκανε οδήγηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό έχει πολλές παραμέτρους, δεν είναι τόσο απλό. Και γι' αυτό ακριβώς το κέντρο σκέπτεται ότι κάποια από αυτά τα σκυλιά μπορεί να μην κάνουν για σκύλους οδηγούς, αλλά μπορούν να κάνουν για σκύλους βοήθειας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να καλύψει και αυτά τα σκυλιά. Ο σκύλος βοηθείας, συγγνώμη, τι ακριβώς κάνει? Ο σκύλος βοηθείας μπορεί να βοηθήσει σε όχι άτομα με πρόβλημα όρασης, μπορεί να βοηθήσει άλλα άτομα με αναπηρίες, όπως παραδείγματος χάρη αυτιστικά παιδιά, όπως παραδείγματος χάρη διαβητικούς, όπως παραδείγματος χάρη παιδιά υπερκινητικά. Έχεις τη δυνατότητα λοιπόν, όταν έχεις πολύ καλά εκπαιδευμένα σκυλιά, με μια περαιτέρω εκπαίδευση, να μπορέσεις να τα κάνεις σκύλους βοηθείας. Σε περίπτωση που χρειάζεται να αντικατασταθεί ένα σκύλος, όπως είπατε πριν, για κάποιους λόγους, πόσο δύσκολο είναι και για το χειριστή, γιατί έχει αρχίσει, έχει δεθεί πλέον κιόλας με το σκύλο? Είναι πολύ δύσκολο και βιώνουν ένα μεγάλο πένθος την ώρα που θα αναγκαστείς να πάρεις το σκύλο πίσω. Ναι. Αυτή είναι η πρώτη δύσκολη φάση. Η δεύτερη φάση είναι να μπορέσεις να στηρίξεις αυτόν τον άνθρωπο mm-hmm. και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς και εκείνη η δύναμη των φορέων. Διότι παραδείγματος χάρη ένας από τους φορείς έχει άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τη συμβουλευτική. Mm-hmm. Άρα του παρέχεις συμβουλευτική και μπορείς να τον βοηθήσεις και να τον στηρίξεις να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μετά είναι απόφαση του ίδιου του χειριστή εάν mm-hmm. θέλει να πάρει σκύλο και πότε θέλει να ξαναπροσπαθήσει για σκύλο. Μάλιστα. Κατά προτεραιότητα είναι πάνω από όλες τις λίστες. Βέβαια. Δηλαδή αν βγουν σκυλιά, κατά προτεραιότητα έρχεις να δοκιμάσεις πρώτα τον άνθρωπο που για τον οποιοδήποτε λόγο mm-hmm. έχει φύγει ο σκύλος του από εκείνον. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο συμβαίνει ότι όταν ο σκύλος φτάσει και στην περίοδο της συνταξιοδότησης, ναι. πάλι το ίδιο, δηλαδή κατά προτεραιότητα θα έχει εκείνος να δοκιμαστεί και αν μπορέσει να γίνει μια ωραία ομάδα, οκ, αλλιώς θα περιμένει την επόμενη φορνιά. Πάντα κατά προτεραιότητα. Μάλιστα. Και γι' αυτό δεν παίζει ρόλο, και να το ξεκαθαρίσουμε, ναι. δεν παίζει ρόλο η λίστα αν έχεις νούμερο 1 ή νούμερο 10 ή νούμερο 50. Mm-hmm. Μπορεί να έχεις νούμερο 50 και να πάρεις πρώτο σκύλο και να έχεις νούμερο 2 και να πάρεις ύστερα από 5 χρόνια. Γιατί εξαρτάται τα σκυλιά, οι χαρακτήρες, πώς θα δέσουν με σένα. Ναι, βασικό. Όταν συνταξιοδοτείται ο σκύλος, παραμένει στο χειριστή? Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε ακόμα, είναι πολύ νωρίς. Έτσι. Άμα θες να το κρατήσεις, το κρατάς. Άμα δεν θες να το κρατήσεις για τον οποιοδήποτε λόγο που δεν νομίζω ότι υπάρχει στην πραγματικότητα, ζητάς τη βοήθεια από το κέντρο, από τη σχολή, που αυτοί ή βρίσκουν κάποιον εθελοντή τέλος πάντων που θα μπορούσε ο ίδιος να το κρατήσει, ή δεν θέλω να συζητήσω άλλο για αυτό το θέμα, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει. Εγώ να σας πω ότι κατά προτεραιότητα είναι στον τυφλό, εάν θέλει να το κρατήσει, παράλληλα με τον καινούριο σκυλοδηγό του. Αμέσως μετά είναι η οικογένειά του ή το φιλικό του περιβάλλον. Mm-hmm. Μετά αμέσως εμείς έχουμε την υποχρέωση να ρωτήσουμε τους ανάδοχους εθελοντές αν θέλουν ο σκύλος που μεγαλώσανε ένα χρόνο να επιστρέψει σε αυτούς. Και αν όλα αυτά δεν γίνουν, τότε έρχεται η υποχρέωση του κέντρου να βρει ένα πολύ καλό σπίτι για υιοθεσία. Να πούμε ότι τα σκυλιά αυτά δεν είναι ιδιοκτησίες των ατόμων με πρόβλημα όρασης. Τα σκυλιά είναι ιδιοκτησίες του κέντρου, πάντα. Δίνονται με χρυσή δάνειο στα άτομα με πρόβλημα όρασης και επομένως αλλάζουν ιδιοκτήτη μόνο όταν συνταξιοδοτούνται και πλέον παραδίδονται στις οικογένειες που θα συνεχίσουν μέχρι το τέλος της ζωής τους. Και πάντα βασικό κριτήριο, ευζωία των ζώων.
Βέβαια, πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα, από την πρώτη στιγμή θα σας πω ότι ένα παιδάκι σε ένα σχολείο, ήταν της τρίτης δημοτικού, που μας ρώτησε, κυρία, αν ο τυφλός άνθρωπος δεν είναι καλός άνθρωπος και δεν φέρεται καλά στο σκύλο οδηγό του, εσείς σαν κέντρο τι θα κάνετε? Και ήταν παιδί τρίτης δημοτικού, μας έκανε εντύπωση αυτή η ερώτηση. Και του απαντήσαμε βεβαίως ότι γι' αυτό είναι οι εκπαιδευτές. Αν κρίνουν ότι το σκυλί δεν έχει ευζοία, ναι, λυπούμεθα πάρα πολύ, αλλά το παίρνουμε πίσω. Πόσοι εκπαιδευτές υπάρχουν στη σχολή αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή έχουν τελειώσει την εκπαίδευσή τους, δύο. Ο τρίτος μας εκπαιδευτής έχει ακόμα 1,5 χρόνο να τελειώσει. Και ο τέταρτος εκπαιδευτής μας είναι ο πιο νέος από όλους, από μια τελευταία προκήρυξη που είχε γίνει το 2015 και έχει κάνει ήδη 1 χρόνο αναδοχής, έχει ήδη μπει στην εκπαίδευση σιγά σιγά, δειλά δειλά, και έχει άλλα 3 χρόνια το λιγότερο με 3,5 χρόνια για να τελειώσει. Προκηρύσσονται θέσεις δηλαδή για να γίνει κάποιος? Είχαν γίνει προκηρύξεις, ναι. Είχε γίνει μια προκήρυξη το 2011 και έγινε και το 2015. Γιατί ξεκίνησε μια ομάδα από 7, αλλά δεν άντεξαν όλοι στην πορεία. Οπότε όταν είδαμε ότι μειωνόντουσαν, υπήρξε μια μείωση των εκπαιδευτών, κάναμε και μια νέα προκήρυξη. Θα σταματήσουμε και δεν θα κάνουμε άλλο, γιατί τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα και θέλουμε να επενδύσουμε στο να πληρώνουμε τους εκπαιδευτές μας και όχι να βγάλουμε καινούριους εκπαιδευτές. Ναι. Αν κάποιος από τον κόσμο που μας ακούει θέλει να βοηθήσει εθελοντικά, τι μπορεί να κάνει? Πρώτον, ότι μπορεί να βοηθήσει σε πολλά επίπεδα. Μπορεί να βοηθήσει καταρχήν να γίνουν ανάδοχοι εθελοντές, να μπορέσουν να πάρουν κουτάβια, να μεγαλώσουν κουτάβια. Αυτό μας είναι πάρα πολύ απαραίτητο και είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι άνθρωποι οι οποίοι να έχουν πλήρη συνείδηση του γιατί το κάνουν, ώστε να μπορούν να συνεργάζονται πολύ καλά και με τους εκπαιδευτές. Δεύτερον, εάν δεν μπορούν γιατί οι δουλειές τους δεν το επιτρέπουν ή γιατί ο χρόνος τους δεν το επιτρέπει να κάνουν αναδοχή πλήρη, μπορούν να βοηθήσουν στη φιλοξενία. Παραδείγματος χάρη το Πάσχα, θέλει κάποιος να φύγει 3 μέρες, είτε ένας ανάδοχος, είτε ένας εκπαιδευτής, είτε ακόμα ένας χειριστής ο οποίος τυχαίνει ότι πρέπει να κάνει κάτι πολύ έκτακτο που δεν μπορεί να έχει το σκύλο κοντά του. Μπορεί να συμβεί και αυτό, έτσι δεν είναι? Άνθρωποι είμαστε. Να μπορούμε να έχουμε ανθρώπους για φιλοξενία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Μετά μπορούν να βοηθήσουν εθελοντικά και να μπουν στις ομάδες που πάμε στα σχολεία. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να έρθουν να ενσωματωθούν σε αυτές τις ομάδες που πάμε και ενημερώνουμε στα σχολεία, να μπορέσουν να χειριστούν το PowerPoint, να μιλήσουν 5-10 πράγματα που είναι σταθερά. Διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τέτοιες εθελοντικές ομάδες, ώστε η ενημέρωση πλέον να απλωθεί ακόμα περισσότερο. Δεν επαρκούμε. Το να είμαστε μόνο 2 άνθρωποι, 3 που κάνουμε τις ενημερώσεις, δεν προφταίνουμε, όσο και να θέλουμε. Ναι, σίγουρα. Και επίσης μπορούν θαυμάσια να είναι και εθελοντές στις διάφορες δράσεις μας, στα μπαζάρ μας, στις ενημερώσεις μας, στον κόσμο, στις πλατείες που κυκλοφορούμε, που πάμε σε άλλες πόλεις και έχουμε αυτή την δράση, γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερώνεται το ευρύτερο κοινό. Ενημερώνονται και μέσω των μέσων δικτύωσης? Ναι, φυσικά. Το κέντρο αυτή τη στιγμή έχει μία σελίδα στο Facebook, ναι, που είναι Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος. Έχει άλλη μία ομάδα, ναι, που είναι πάλι Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος. Υπάρχει μία τρίτη ομάδα που είναι GGD, Γνωρίζω, Μαθαίνω, Ακούω, που αυτό είναι, βάζουμε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν γενικότερα με την αναπηρία, ώστε ο κόσμος που θα έρθει κοντά να μπορέσει να ενημερωθεί κιόλας τι είναι η αναπηρία, τι είναι η τύφλωση, τι ακριβώς συμβαίνει, τι γίνεται. Ξέρετε ότι πάμε σε σχολεία ή σε πανεπιστήμια ακόμα και δεν γνωρίζουν, ρωτάμε ας πούμε, τι δουλειές κάνει ένας τυφλός άνθρωπος? Και δεν γνωρίζουν. Πώς σπουδάζει ένας τυφλός άνθρωπος? Ούτε και αυτό το γνωρίζουν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι όσο πιο πολύ γνώση δίνεις, τόσο πιο σημαντικό είναι να μπορέσει το ευρύτερο κοινό να ευαισθητοποιηθεί και να μάθει. Γιατί όταν μάθεις, είναι πολύ πιο εύκολο να αποδεχτείς με σεβασμό. Εσείς ενημερώσεις είτε σε σχολεία είτε σε πλατείες κάνετε μόνο εντός της Αττικής ή μπορείτε να πάτε και κάπου στην περιφέρεια? Κοιτάξτε να δείτε, τα πάντα είναι θέμα κόστους. Εάν πάμε στην περιφέρεια και είναι κοντά,
και μπορούμε να πάμε, παραδείγματος χάρη, με τα αυτοκίνητά μας. Το κάνουμε όλοι με πολύ κέφι και πολύ μεράκι και τα έξοδα είναι μόνο τα διόδια και η βενζίνη μας. Όταν όμως μας καλούν να πάμε αεροπορικώς και να βρεθούμε στην Καβάλα ή να βρεθούμε στη Δράμα ή να βρεθούμε στην Αλεξανδρούπολη στα Γιάννενα, καταλαβαίνετε ότι δεν αντέχουμε. Διότι οι προτεραιότητές μας είναι άλλες. Σε αυτή την ενημέρωση, εάν θέλουν πραγματικά να γίνει, θα πρέπει να βρουν και να μπορέσουν να καλύψουν τα κόστη της μεταφοράς και τα κόστη της φιλοξενίας. Είναι κόστη τα οποία είναι δυσβάστακτα για το κέντρο αυτή τη στιγμή. Λογικό. Γιατί όπως σας είπα, ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να πληρώσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν και δεν έχουν ούτε διακοπές, ούτε απογευματινά, ούτε Σαββατοκύριακα, δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Βέβαια. Να ρωτήσω κάτι πριν που αναφέραμε για την συνταξιοδότηση. Δηλαδή, ποια είναι η ηλικία περίπου που κλείνουμε ότι συνταξιοδοτείται ο σκύλος? Και από την υγεία του σκύλου, συνήθως στα 8 με 10 έτη όταν φτάσει ο σκύλος, από 8 έως 10, υποτίθεται πως έχει μεγαλώσει σε ηλικία και σιγά σιγά ίσως να φθίνει η όρασή του ή το επίπεδο της ακοής του, οπότε και τα αντανακλαστικά του γενικότερα μειώνονται, οπότε δεν είναι σε θέση να οδηγήσει έτσι όπως ήταν σε κάποια πιο νεαρή ηλικία. Μάλιστα. Και γι' αυτό οι εκπαιδευτές είναι πολύ κοντά. Και οι εκπαιδευτές είναι εκείνοι οι οποίοι θα κρίνουν πότε πρέπει ένας ασκύλος οδηγός να αποσυρθεί. Και πάντα με γνώμονα την ασφάλεια του χειριστή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Δεν διακινδυνεύεις την ασφάλεια του χειριστή. Από την πρώτη στιγμή που πας να κάνεις την ομάδα, σε όλη την εκπαίδευση ο στόχος είναι η ασφάλεια και η αυτονομία, αλλά πάνω απ' όλα η ασφάλεια. Βέβαια. Λέγοντας για ασφάλεια τώρα, πριν μερικούς μήνες είχαμε κάπου στην Ανατολική Αττική, αν θυμάμαι σωστά, με τον κύριο Τάκη Κόλλια στο Μαραθώνα και τη Diamond. Τι γίνεται, ήταν από τη δική σας σχολή? Όχι, ήταν από τη σχολή Λάρα. Ο Τάκης ο Κόλλιας είναι ένα εξαιρετικό παιδί, ένας φοιτητής εκπληκτικός. Είχε την Diamond όσο ήταν φοιτητής κάτω στο Πανεπιστήμιο της Χίου. Είχαν δεθεί πάρα πολύ μαζί. Νομίζω ήταν 3,5 χρόνια, κύριε Σούλιο, μαζί. Κάπου τόσο είχε πει ο Τάκης. Κάπου εκεί πριν, δεν ξέρω ακριβώς. Αυτό που συνέβη νομίζω ότι ήταν κάτι πάρα πολύ τραγικό, που δεν έχει καμία σημασία ποιανής σχολής ήταν ο σκύλος. Νομίζω ότι συγκλονιστήκαμε όλοι μας, σοκαριστήκαμε όλοι. Αυτό το θέμα με τις φόλες είναι εγκληματικό, είναι τραγικό. Δεν γνωρίζω αν έχουν βγει τοξικολογικές εξετάσεις, δεν έχω μιλήσει με την πρόεδρο, αλλά μέχρι πριν από ένα μήνα που μιλούσαμε δεν γνωρίζανε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα χειριστή που είναι τόσο πολύ δεμένος να χάσει το σκύλο του από φόλα. Πολύ άσχημο. Είναι πολύ άσχημο και ιδιαίτερα όταν αυτή η φόλα ρίχτηκε μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ακόμα πιο σοκαριστικό για τον ίδιο, έτσι. Και θεωρώ ότι ο μεν σκύλος δυστυχώς τελείωσε, αλλά το γεγονός ότι ο χειριστής πέρασε αυτό το τραγικό σοκ, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι ανεπίτρεπτο. Θα σας πω όμως την κουβέντα που είχα με την εισαγγελέα προστασίας των ζώων την περίοδο εκείνη. Μίλησα προσωπικά με τον βοηθό της και ρώτησα πώς μπορούμε σαν κέντρο, σαν χειριστές όλοι μας να προστατευτούμε από κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει απολύτως καμία προστασία. Το χειρότερο δε απ' όλα είναι ότι αν δεν δω ότι το έκανε η Κατερίνα, ο Κώστας, η Μαρία και να το καταγγείλω με όνομα, ώρα και το συμβάν ακριβώς, ουσιαστικά πάει στο αρχείο. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Δυστυχώς. Είναι πολύ κακό. Διότι αυτό στους ανθρώπους, και όπως έχετε δει το τελευταίο διάστημα, έχουν αποφρασινθεί, έχουν γεμίσει όλες τις περιοχές με φόλα. Προχθές είδαμε στα Πετράλωνα, προχθές διαβάσαμε για το Μαρούσι. Προσπαθούμε να ενημερώνουμε μέσα από τα social media όλοι μας και παίρνοντας και από τις φιλοζωικές, έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας όλοι σε αυτό το κομμάτι. Αλλά όταν είναι συνεώμενη η φόλα, όταν η φόλα είναι εκεί,
πώς μπορείς και πώς μπορεί ένα άτομο με πρόβλημα όρασης να ελέγξει, εδώ δεν το ελέγχεις εσύ που βλέπεις. Ακριβώς. Και δεν είναι εύκολο, να σας πει ο κύριος Σούλιος, δεν είναι εύκολο να βάλεις όταν αφήνεις το σκύλο σου να εκτονωθεί, να παίξει, να εκτονωθεί από την κούραση της ημέρας, να του φοράς ένα φήμωτρο. Και όχι, πόσο όχι, ακόμα όχι, στο παλικάρι του συγκεκριμένου που του ρίξαν τη φόλα μέσα στο ίδιο το σπίτι, έτσι. Καλά, αυτό είναι, είναι τραγικό. Τραγικά δεν... τα πράγματα, ακριβώς. Δυστυχώς, ζούμε άγριες εποχές, αλλά θεωρώ ότι παγκοσμίως έχουμε μπει σε μια πολύ άγρια φάση που ο Θεός να δώσει. Ναι. Τι να πω για όλο αυτό. Αυτή είναι η αισιόδοξη πλευρά. Ναι. Προσπαθούμε να κρατήσουμε την αισιοδοξία μας, ναι, και προσπαθούμε τουλάχιστον καθένας από το δικό του μετερίζει να κάνει το καλύτερο δυνατόν και να προσπαθεί όσο είναι δυνατόν να προστατέψει. Αλλά δεν μπορείς να ξεχάσεις ότι τα σκυλιά είναι σκυλιά, έχουν ένστικτα. Σωστό. Και είναι λογικό ότι όταν δεν φοράνε το σαμάρι τους είναι απλά κατοικίδια. Mm-hmm. Για να αλλάξουμε λίγο θέμα, έχετε κάποια εκδήλωση τώρα, πρόκειται να γίνει σύντομα, κάποια τελετή, παράδοση, ίσως κάτι? Αυτό θα το γνωρίζουμε αμέσως μετά το Πάσχα για δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι σκεπτόμαστε, επειδή η 26 Απριλίου είναι Διεθνής ημέρα των σκύλων οδηγών, να οργανώσουμε κάτι, είχαμε μία συζήτηση σήμερα. Πιστεύω ότι αμέσως μετά το Πάσχα θα ξέρουμε να ανακοινώσουμε το πώς θα γίνει και πού θα γίνει. Ναι. Οι παραδόσεις μας δεν γνωρίζουμε ακόμα πότε θα τελειώσουν. Να υποθέσω ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων θα είμαστε σε θέση να κάνουμε τις επίσημες παραδόσεις, ναι, τον Ιούνιο, τέλος Ιουνίου. Αυτές οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές για το κοινό? Ναι, πάντα. Οπότε θα περιμένουμε ενημερώσεις από εσάς. Με μεγάλη χαρά και στις σελίδες μας ανακοινώνονται, αλλά θα το κάνουμε και προσωπικά, διότι αυτές οι εκδηλώσεις όλες έχουν και την σημειολογία ότι ελάτε να μας γνωρίσετε, ελάτε να δείτε τι σημαίνει σκύλος οδηγός, ελάτε να δοκιμάσετε να περπατήσετε με ένα σκύλο οδηγό, να δείτε, να αντιληφθείτε και να μπορέσετε πραγματικά να σεβαστείτε τη δουλειά που έχει γίνει προκειμένου ένας σκύλος οδηγός να εκπαιδευτεί και να παραδοθεί σε ένα άτομο με πρόβλημα όρασης, σε ένα χειριστή. Ναι, ναι. Γίνεται η προβολή που αξίζει σε όλα αυτά από εφημερίδες, κανάλια? Θα σας πω. Πρέπει να είμαι πολύ σκληρή και αντικειμενική. Εάν έχεις γνωστούς δημοσιογράφους, μπορεί και περνάει πιο εύκολα. Ναι. Εάν δεν έχεις και στείλεις δελτία τύπου με φωτογραφίες, με υλικό, υπάρχει μεγάλη αδιαφορία. Αν είναι δυνατόν για κάτι τόσο αξιόλογο. Ναι. Εγώ είμαι υπογραμμένη να το πω, γιατί είναι και ένα παράπονο αυτό. Όχι, καλά κάνετε και το αναφέρετε. Ναι. Δεν προβάλλουν τα media από μόνα τους. Πρέπει να έχεις πάντα κάποιον γνωστό. Δεν μπορείς να έχεις παντού. Ναι. Όχι, βέβαια. Δυστυχώς όχι. Δεν μπορείς να έχεις παντού. Αυτό το οποίο έχουμε αντιληφθεί είναι ότι όσο πιο πολύ συμμετέχουμε σε συλλογικές δράσεις, εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. Και γι' αυτό το κέντρο έχει αποφασίσει να κάνει συλλογικές, να μπαίνει μέσα σε συλλογικές δράσεις, για να μπορεί να προβάλλει το έργο του. Όταν μας καλέσανε από το Willing for You, μια καταπληκτική οργάνωση και μια οργάνωση η οποία κάνει πάρα πολύ ωραίες δράσεις και ευαισθητοποίησεις, και πήγαμε και στη Λαμία και πήγαμε και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, ή αυτή η μεγάλη συνεργασία που έχουμε με το Eco City, που κάνουμε το Eco Mobility και το Free Mobility και έχουμε επισκεφθεί 35 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι αυτό δυναμώνει την ευαισθητοποίηση, και τα media όταν είναι για τέτοια συλλογικά δίνουν περισσότερη σημασία, και τα τοπικά κανάλια στην περιφέρεια είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένα, πρέπει να πούμε. Μάλιστα. Ανεξαρτήτως με το τι κάνουν τα άλλα κανάλια, εμείς θα είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή αν μας ξανάρθετε εδώ. Με μεγάλη μας χαρά. Εννοείται.
Θα έχουμε και περισσότερα. Ήταν μεγάλη τιμή μας, ειλικρινά μεγάλη τιμή για μας. Να ευχηθούμε και σε εσάς και στους φίλους που μας παρακολουθούν καλό Πάσχα. Την επόμενη Παρασκευή δεν θα κάνουμε εκπομπή. Μία εβδομάδα λοιπόν μετά το Πάσχα. Και ελπίζουμε την επόμενη φορά να μας κάνει την τιμή και η κυρία. Θα προσπαθήσουμε, ναι. Θα προσπαθήσουμε λίγο περισσότερο. Ναι. Πιστεύω ότι αν είχαμε λίγη τροφούλα θα την καταφέρναμε. Θα έρθουμε οργανωμένοι την επόμενη φορά. Με λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεται. Ναι, άλλο χρειάζεται να πούμε εν κατακλείδη ότι αυτό που, επειδή μας δίνεται το βήμα, ότι όλοι όσοι μας ακούν όταν βλέπουν αυτή την ομάδα να κυκλοφορεί είτε μέσα στα λεωφορεία είτε στο δρόμο, να τη σέβονται, να μην τρέχουν, να τη χαϊδέψουν, να μην τρέχουν, να τις μιλήσουν, να μην τρέχουν. Το καταλαβαίνουμε ότι τα αγαπάνε, αλλά αυτό δημιουργεί πρόβλημα στους χειριστές. Αποσπούν την προσοχή του σκύλου και έτσι είναι όμορφα να τους θαυμάζουμε, να τους βλέπουμε ότι κυκλοφορούν, ότι πλέον είναι ανάμεσά μας αυτός ο καινούριος συνοδοιπόρος, αλλά με σεβασμό για να κάνει και αυτό το σκυλί σωστά τη δουλειά του και με ασφάλεια να πορεύεται ο χειριστής του σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη πόλη με τα τόσα εμβόλια. Οπότε αν ρωτήσουμε το χειριστή και μας πει ότι μπορούμε να χαϊδέψουμε το σκύλο, μπορούμε να το κάνουμε, έτσι. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Πρέπει βέβαια, να ρωτήσουμε. Βέβαια βασικό. Πάντα ο σκύλος όταν φοράει το σαμάρι, εκείνη την ώρα σημαίνει ότι εργάζεται, οπότε απαγορεύεται. Ναι. Ακριβώς. Επίσης δεν ταΐζουμε ποτέ το σκύλο οδηγό. Δεν πιάνουμε ποτέ το σκύλο οδηγό από το λουρί του ή από το ειδικό σαμάρι, τέλος πάντων. Σεβόμαστε τη δουλειά που κάνει εκείνη τη στιγμή ο σκύλος και σεβόμαστε και τη σωματική ακεραιότητα του τυφλού. Γιατί άμα διασπαστεί η προσοχή του σκύλου, υπάρχει περίπτωση ο σκύλος να χτυπήσει κάπου τον χειριστή του. Έτσι. Ναι. Γιατί και τα εμπόδια είναι πάρα πολλά στην Αθήνα μέσα. Εάν πάτε τώρα στην Οδόν Βύσης, είναι κάτι πολύ φρέσκο, Αθηνάς και Βύσης, θα δείτε ότι γίνεται ένας πεζόδρομος, αλλά όλη η δεξιά πλευρά του δρόμου της Οδού Βύσης είναι με ταμπέλες οι οποίες είναι στο 1,5 μέτρο, 1,80, 1,60 και εάν κυκλοφορήσει άτομο με πρόβλημα όραση με τον μπαστούνι του, είναι σίγουρο ότι θα χτυπήσει. Και χαίρομαι διότι η Υπηρεσία Κινητικότητας και Προσανατολισμού του εταίρου μας, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών, έκανε διάβημα στον Δήμαρχο, τον κύριο Καμίνη. Και σημαντικό. Ελπίζουμε ότι τις επόμενες μέρες θα φύγουν αυτές οι ταμπέλες προς όφελος των ανθρώπων και συμπολιτών μας που κυκλοφορούν μέσα στην Ομόνια και την Αθήνα. Και να μην χτυπήσουν σε αυτές τις ταμπέλες. Πέρασα σήμερα το πρωί από εκεί και πραγματικά είναι φιαλτικό. Είναι ένας ολόκληρος δρόμος, η δεξιά του πλευρά, ανά μισό μέτρο μία ταμπέλα. Πολύ ωραία σαν σκέψη και σαν ιδέα με διάφορα σλόγγαν για τον πεζόδρομο και την ελευθερία του να περπατάει άνετα στο κέντρο της πόλης ο πολίτης, αλλά υπάρχουν και πολίτες οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να χτυπήσουν και άσχημα κιόλας. Οπότε ελπίζω ο αγαπητός Δήμαρχος να τα ξυλώσει πριν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ακριβώς. Ναι. Μακάρι. Λοιπόν, να καληνυχτήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά. Καλή Πάσχα σε όλους σας και κρατήσαμε την υπόσχεση ότι θα ξαναέρθετε. Έχετε δεσμευτεί. Εννοείται. Βέβαια. Καλό Πάσχα σε όλους. Γεια σας. Γεια σας.